Θα σα παρουσιάσω τρία σετ προτάσεων και θα σα παρακαλώ να το χέρι σα όποτε ακούτε κάποια πρόταση με την οποία συμφωνείτε. Πρώτο σετ. Αν αφήσω τα πράγματά μου στον δρόμο και μου τα κλέψουν, τότε φταίω εγώ και δεν πρέπει να περιμένω την αστυνομία να με βοηθήσει. Αν αφήσω το αυτοκίνητό μου στον δρόμο και μου το κλέψουν, τότε φταίω εγώ και δεν πρέπει να περιμένω την αστυνομία να με βοηθήσει. Δεύτερο set. Ο κίνδυνο είναι φυσικό και αναπόσπαστο κομμάτι τη εργασία και οποιοδήποτε εργάζεται πρέπει να αποδεχτεί ότι μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά. Ο κίνδυνο είναι φυσικό και αναπόσπαστο κομμάτι τη οδήγηση και οποιοδήποτε οδηγεί πρέπει να αποδεχτεί ότι μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά. Τρίτο set. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να καπνίζουν σε πυροναγαπημένε περιοχέ όπου αναγκάζουν άλλου ανθρώπου να εσπνίουν. Εσύ στο τσιγάρο του. Όχι. Τώρα να Οι άνθρωποι δεν πρέπει να οδηγούν σε πινοκατοικημένε περιοχέ που αναγκάζουν άλλου ανθρώπου να εισπνέουν εισπναι... τι ανευθυμιά των αυτοκινήτων του. Αυτέ οι προτάσει είναι από μια έρευνα του Ιαπώνα στο Πανεπιστήμιο του Σουμάνου. Και εκεί, όπω και για εσά σήμερα, οι απαντήσει ήταν πολύ διαφορετικέ. Παρότι η ουσία έμενε ίδια και άλλαζαν μόνο μία-δύο λέξει. Γιατί συμβαίνει αυτό, Η σύντομη απάντηση είναι ότι είμαστε αυτοκινητοκέφαλοι. Όλοι μα έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που το αυτοκίνητο έχετε πάντα πρώτο, για το οποίο σταματάμε ακόμα και στι διαβάσει. Αυτό το μήνυμα ενισχύεται κάθε μέρα, αμέτρητε φορέ, από όλο μα το δομημένο περιβάλλον. Αυτό έχει οδηγήσει όλου μα να έχουμε εσωτερικεύσει ότι γρήγορη, ανεμπόδιστη, σχεδόν χωρί συνέπειε οδήγηση είναι φυσιολογική. Ότι ο κόσμο μα έτσι είναι και πιθανότατα έτσι θα έπρεπε να είναι. Οι επιπτώσει τη πόλη μα προφανώ από αυτό είναι τεράστιε και τι βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μα. Κίνηση, τροχέα, καυσαέρια, η και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε. Το αυτοκίνητο λοιπόν έχει επικύσει εγκέφαλό μας και μα έχει κάνει να βλέπουμε τον κόσμο τη δική του οπτική. Θα ήθελα σήμερα να σα παρουσιάσω μερικού από του τρόπου που γίνεται αυτό, με την ελπίδα ότι την επόμενη φορά που θα τους συναντήσετε θα του αναγνωρίσετε και ίσω και θα του καταπολεμήσετε. Κρυφή αλήθεια νούμερο 1. Η γλώσσα μα είναι αυτοκινητοκεντρική. Η γλώσσα είναι το εργαλείο που έχουμε για να εξωτερικεύουμε τι σκέψει και τα συναισθήματά μα. Και ταυτόχρονα η δομή και το περιεχόμενο τη γλώσσα επηρεάζουν το πώ βλέπουμε τον κόσμο. Πάρτε για παράδειγμα τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει πραγματικά ξεφύγει. Πόσε φορέ έχετε δει κάποιο άρθρο να περιγράφει ω υπέτειο το αυτοκίνητο, και όχι τον οδηγό του, το πεζό που, βρισκ... που βρισκόταν δίπλα του ή τον καιρό. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα δρόμο είναι κλειστό λόγω κάποια εκδήλωση. Για ποιον είναι κλειστό, Για το αυτοκίνητο. Για εμά, του ανθρώπου είναι όσο πιο ανοιχτό όσο θα τον βρούμε ποτέ. Τι σημαίνει ότι έχουμε ευάλωτου χρήστε του δρόμου. Του κάνει ευάλωτου. Τα αυτοκίνητα που έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτα να κινούνται ανάμεσά του. Και τι σημαίνει ότι έχει κίνηση, λε και είναι ένα φυσικό φαινόμενο, και όχι αποτέλεσμα του αυτοκίνητου που επιλέγουμε για να μπούμε και να προσθέσουμε σε αυτή. Δεν έχει κίνηση. Δεν είναι σαν το κρύο. Είμαστε η κίνηση. Κρυφή αλήθεια νούμερο 2. Δεν υπάρχουν ατυχήματα σε τη δηλώσει οδηγό αυτού του τροχαίου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου τύχει κάτι τέτοιο. Θύμα τη τύχη λοιπόν και α με 120 χιλιόμετρα σε εκκληστική περιοχή. Το ατύχημα είναι μια μαγική λέξη. Τη μαθαίνουμε από παιδιά για να αποποιηθούμε τι ευθύνε μα. Ο ορισμό των τροχαίων ω ατυχήματα μα κάνει να γνωρούμε τι ζημιέ και να μην κάνουμε τίποτα για να τα προλαμβάνουμε. Μα δίνει θαλπορή όταν έχουμε πιει, τρέχουμε Είμαστε, ε, ανεβαίνουμε πάνω στα πεζοδρόμια και μας λέει «Δεν φταίσαι εσύ, ήταν η άτυχη στιγμή». Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν ατυχήματα. Υπάρχουν ανεύθυνοι επιπόλοι αντικοινωνικοί οδηγοί, ασχέτως οχήματο, Αλλά ακόμα πιο σημαντικά υπάρχουν κακά σχεδιασμένοι δρόμοι, στους οποίους συμβαίνουν περισσότερα και σημαντικότερα συμβάντα από ένα καλά σχεδιασμένο δρόμο. Οποιαδήποτε χώρα έχει προσπαθήσει πραγματικά να μειώσει του θανάτου στον δρόμο, κάποιον που καταφέρνει να του μηδενίσουν, ξεκινάνε από τον αστικό σχεδιασμό. Αν ο δρόμο μπροστά μου είναι γεμάτο σαμαράκια, δεν τρέχω. Αν φοβάμαι ότι θα γρατζονίσω το αυτοκίνητό μου, δεν τρέχω. Αν ξέρω ότι θα φάω κλίση, δεν τρέχω. Ο θάνατο λοιπόν στον δρόμο δεν είναι ούτε φυσικό, ούτε κάποια απαραίτητη συνθήκη για κάποια ευημερία. Το ότι πεθαίνει ένα συμπολίτη μα κάθε 14 ώρε δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή το ότι γίνονται στου δρόμου μα κάθε χρόνο 10 τέμπη για τα οποία δεν μιλάμε, δεν εξοργιζόμαστε, δεν παρετούμαστε, είναι επίση επιλογή μα σαν κοινωνία. Κρυφή αλήθεια νούμερο 3. Δεν υπάρχει δωρεάν στάθμευση. Ένα αυτοκίνητο δεν είναι παρκαρισμένο στον δρόμο, καταναλώνει κατά μέσο όρο 12 τετραγωνικά μέτρα δημοσίου χώρου. Στο δημόσιο χώρο συμπεριφερόμαστε ένα δημόσιο αγαθό. Όμω αντίθετα με τον ορισμό των δημοσίων αγαθών, όταν χρησιμοποιούμε το δημόσιο χώρο, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από κάποιον άλλον. Εγώ, σαν άνθρωπο, για να έχω πρόσβαση σε 12 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, πρέπει να πληρώνω 120 ευρώ εν ενίκιο το μήνα. Το αυτοκίνητό μου για τον ίδιο χώρο με παρκάρισμενο μπροστά στο σπίτι δωρεάν. Όχι επειδή αποφασίσαμε όλοι μαζί σε κοινωνία να δώσουμε 12 τετραγωνικά μέτρα σε όλου του συμπολίτε μα να κάνουν ό,τι θέλουμε. Αν δεν έχει αυτοκίνητο, ατύχησε, δεν μπορεί να κατεβάσει την λάπα σου. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει πάρα πολλά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ενδεικτικά, το 60% του ελεύθερου δημοσίου χώρου τη Αθήνα είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Πρόσφατα υπολόγισα πόσο θα, θα χρέωνε ο Δήμο Αθηναίων αυτό το χώρο, αν το χρέωνε σε τιμέ αγορά. Δηλαδή, τι θα πληρώνουμε σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ για μια μηνιαία θέση στάθμευση. Από τους μόνιμους του μόνιμου κατοικού του Δήμος Αθήνα, ο χώρο του παραχωρεί έχει αξία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για του επισκέπτε του, ο χώρο παραχώρηση επισκέπτε του, έχει αξία 750 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από αυτά εισπράτε λιγότερο από το 1%. Η στάθμευση λοιπόν στον δρόμο μα δεν είναι δωρεάν. Αυτό είναι το κόστο που πληρώνουμε όλοι μαζί σε κοινωνία και αυτό είναι το, το ποσό που επιδοτούμε την χρήση και την ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Κρυφή αλήθεια νούμερο 4. Το αυτοκίνητο δεν είναι σύμβολο ελευθερία. Η ελευθερία είναι η βασική αξία τη μυθολογία του αυτοκινήτου παίρνω το κινητό μου και πάω όπου θέλω, όποτε θέλω, προστατευμένο στο περιβάλλον μου. Αυτή η φυσικά μυθολογία έχει υποστηριχθεί από το διαφημιστικό κλάδο, που μα δείχνει τα αυτοκίνητα να τρέφουν μεγάλε ταχύτητε σε άδειου δρόμου κόντρα στο περιβάλλον του. Δεν ξέρω πώ έχετε οδηγήσει τι συνθήκε. Ταυτόχρονα μα λένε ότι πρέπει να κυριαρχήσουμε στον δρόμο με έναν ισχυρό στόλο και να βρούμε ένα αυτοκίνητο που μα συναρπάζει και ονομάζουν αυτοκίνητα με ονόματα όπω Demon, Charger και RAM. Τη δεκαετία του 1950 δημιουργήθηκε αυτή η μυθολογία του αυτοκινήτου, η σχέση με την ελευθερία ίσω και να είχε κάποια βάση. Εν μέσω ψυχρού πολέμου, οι άνθρωποι ήθελαν να ζουν στην Αμερική, η οποία όρισε στην την κουλτούρα, οι άνθρωποι ήθελαν να ζουν στα προάστια για να προστατευτούν από δυνητικέ πυρηνικέ επιθέσει και οι δρόμοι ήταν ακόμα σχετικά άδειοι, γιατί αυτοκίνητο είχε ένα στου πέντε. Σήμερα όμω, 70 χρόνια μετά, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Πλέον λοιπόν, έχουμε δομήσει ολόκληρο το περιβάλλον μα γύρω από το αυτοκίνητο και έχουμε αφήσει όλα τα υπόλοιπα μέσα να παρακμάσουν. Αυτό έχει αλλάξει τη σχέση μα με το αυτοκίνητο από ένα εργαλείο χειραφέτηση σε ένα εργαλείο εξάρτηση. Τι ακριβώ είναι ελεύθερο όταν δουλεύουμε παραπάνω από τη μία μέρα την εβδομάδα μα για να στηρούμε το αυτοκίνητό μα. Πώ ακριβώ είναι ελευθερία να εξαρτώμαστε το κόστο βενζίνη και των συνεργείων Πώ ακριβώ είναι ελεύθερο να είμαστε κολλημένοι στην κίνηση και να γυρνάμε γύρω-γύρω να ψάχνουμε πάκι. Σημαντικό είναι επίση να δούμε πώ το αυτοκίνητο επηρεάζει και την ελευθερία των παιδιών μα. Που πλέον γενιέ και γενιέ μεγαλώνουν πηγαίνοντα το ένα σημείο στο άλλο μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί, χωρί καμία, σχ... καμία ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τη γειτονιά του, να γνωρίσουν το περιβάλλον του και να έχουν δημιουργικέ στιγμέ παιχνιδιού. Αυτό φυσικά το αποτυπώνεται. Στην ίδια κουλτούρα, όταν βλέπουμε το σενάριο να γυρνάει από του ενήλικε στα παιδιά. Και ξαφνικά το αυτοκίνητο μεταμορφώνεται σε ποδήλατο. Δεν μπορεί να υπάρξει περιπέτεια και χαρά διαφορετικά. Κρυφή αλήθεια νούμερο 5. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο δημόσιο χώρο. Το 2019, ερευνητέ από την Αυστραλία είδαν ότι 50% των οδηγών αυτοκινήτων πίστευε ότι οι οδηγοί ποδηλάτων είναι λιγότερο εξελιγμένοι από του ίδιου λιγότερο άνθρωποι. Η σχέση των οδηγών με του υπόλοιπου χρήστε του δρόμου εστραβλώνεται από μια αίσθηση αδικία ότι τα ποδήλατα παραβιάζουν του κανόνε ή ότι τα καρότσι ή οι πεζίπουλε του δρόμου παίρνουν χώρα από εμένα. Ενισχύεται επίση από τα μέσα μαζική ενημέρωση που πάντα παρουσιάζουν αυτέ τι ομάδε ω αντίπαλε και από εκστρατείε ασφάλεια όπω αυτή. Δίνει το μήνυμα στα παιδιά μα ότι είναι δική του ευθύνη να του αυτοκίνητο επειδή δεν στα πρότυπα που θέλουν οι οδηγοί. Όμω, όσοι βρισκόμαστε στον δρόμο, βρισκόμαστε εκεί για τον ίδιο λόγο. Έχουμε να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη μετακίνηση. Κάποιοι επιλέγουν το αυτοκίνητο, κάποιοι άλλοι επιλέγουν έναν άλλο, ένα άλλο μέσο. Το ότι δημιουργούμε αυτέ τι τριβέ είναι αποτέλεσμα ότι δεν έχουμε μοιράσει δίκαια το δημόσιο χώρο. Αν είχαμε πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομου, οι πεζοί και οι θα ήταν εκεί δεν προτιμάνε να είναι ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Κρυφή αλήθεια νούμερο 6. Το αυτοκίνητο είναι ο λιγότερο αποδοτικό τρόπο μετακίνηση. Το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο μέσο για να μεταφέρει ένα άτομο ένα μέτρο. Είναι ένα μεταλλικό κουτί δύο τόνων που ζει παρκαρισμένο 98% τη ζωή του. Είναι η πρώτη αιτία θανάτων παιδιών 5-14 ετών παγκοσμίω και ο μεγαλύτερο ρηπαντή CO2 του περιβάλλοντό μα. Ταυτόχρονα είναι ο μόνο τρυπαντή, εκπομπέ του οποίου αυξάνονται. Ο λόγο είναι ότι αντίθετα με όλε τι υπόλοιπε τεχνολογίε μα, που γίνονται πιο έξυπνε και πιο μικρέ, τα αυτοκίνητα διωγγώνονται. Στην Ευρώπη, το μέσο βάρο του αυτοκινήτου έχει αυξηθεί κατά 21% μεταξύ 2001 και το 2022. Και στη ΗΠΑ, πλέον πολλούνται 75%, 75 πωλήσεων είναι SUVs ή pickup trucks, ένα ποσοστό 15 χρόνια πριν ήταν στο 38%. Μεγαλύτερα αυτοκίνητα σημαίνει τυφλά σημεία, άρα πιο επικίνδυνα για του υπόλοιπου χρήστε του δρόμου, περισσότερα υλικά, άρα αυξημένε εκπομπέ και αποτύπωμα στο περιβάλλον, μεγαλύτερο βάρο, άρα ταχύτερη φορά των υποδομών μα και φυσικά μεγαλύτερο κόστο για όλου μα, μια και να Όλοι μα χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο. Κάποιοι από εμά το χρειαζόμαστε και κάθε μέρα. Σαν κοινωνία, όμω, το χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο από ότι το χρειαζόμαστε. Το 50% των διαδρομών μα είναι κάτω από 5 χιλιόμετρα και στο 90% από αυτέ αυτές, είμαστε μόνοι μα μέσα σε αυτό. Για αυτέ τι διαδρομέ, σχεδόν πάντα βγάζει νόημα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο μέσο. Και σίγουρα όχι ένα τάγκ. Κρυφή αλήθεια νούμερο 7. Μπορούμε να σπάσουμε τι μεροληψίε μα. Προσωπικά, οδηγώ περίπου 20 φορέ το χρόνο. Όσο φορέ δεν χρειάζεται όλη η οικογένειά μου να μεταφερθεί ταυτόχρονα σε ένα λίγο μακρινότερο περιορισμό. Στι πόλπε διαδρομέ επιλέγω ανάμεσα στα πόδια μου, το ποδήλατο, το μετρό ή ένα ταξί. Επιλέγω το σωστό εργαλείο για τη συγκεκριμένη δουλειά. Όποτε όμω και αν οδηγώ, γρήγορα πέθω σε ίδιε συνήθειε. Θήτη φαγούρα να πάω λίγο πιο γρήγορα, τον εκνευρισμό με του αργότερου χρήστε του δρόμου. Το, απο το αποτύπωμα που έχει το αυτοκίνητο στο χαρακτήρα των οδηγών του είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αποτύπωση του αξιώματο διαφθορά τη εξουσία. Για του περισσότερου από εμά, μέσα στο κινητό, θα είμαστε όσο πιο ισχυροί θα υπάρξουν ποτέ. Είμαστε πιο ισχυροί από του μικρότερου, αργού και αδύναμου χρήστε του δρόμου. Και ταυτόχρονα είμαστε πιο ισχυροί από τον εαυτό μα έξω από αυτό. Γιατί μέσα στο αυτοκίνητο είμαστε πρώτον παγιδευμένοι στην ιδέα των διαφημιστών και δεύτερον παγιδευμένοι στο μήνυμα του περιβάλλοντο μα ότι το αυτοκίνητο βασιλιά. Ο Πίτερ Χίτσεν στο δοκίμιο του The Great Gazelle λέει όλα αυτά που προσπαθώ να σα πω τώρα, ώρα, απλά πολύ καλύτερα. Σε αυτό να ρωτιέται, πόσοι από εμά μπορούν να πούν πραγματικά ότι δεν μεταμορφωνόμαστε προ το χειρότερο πίσω από το τιμόνι, ειδικά μέσα στι πόλει. Πώ γίνεται κάτι τόσο εχθρικό προ την ομορφιά, την υγεία και τη λογική, να έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο τη εποχή μα. Εκτό τα τσιγάρα, κανένα άλλο προϊόν που χρησιμοποιείται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή του δεν προκαλεί τόσο ζημιά. Πιστέψτε με, ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο να σταματήσουμε να είμαστε αυτοκίνητοκέφαλοι. Έχουν αρκετά τυχερό να ζήσω σε κάποια φάση τη ζωή μου σε μια γειτονιά με επέτρεπε να μετακινηθώ και να σκεφτώ διαφορετικά. Με φαρδιά πεζοδρόμια, λεωφορεία πάντα στην ώρα του, όμορφα και καθαρά κτίρια. Και φυσικά δεν είναι μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε κλίμακα για όλου μα για να ζήσουμε λίγο διαφορετικά τη σχέση μα με την πόλη. Αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε, να διεργαζόμαστε τις αντιδράσεις και τις επιλογές μας και να σκεφτούμε αν είναι αποτέλεσμα σκέψης και λογικής ή αυτομάτων μηχανισμών. Μπορούμε να αρχίσουμε να πιάνουμε τις μεροληψίες μας και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας και το περιβάλλον ώστε να τις προλαμβάνουμε και να μην τους επιτρέπουμε να ορίζουν τη ζωή μας. Αν δεν τα καταφέρουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, δεν καταφέρουμε ποτέ να έχουμε πόλεις στις οποίες θέλουμε, να αξίζουμε να ζούμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν θα φύγουμε ποτέ από πόλεις για αυτοκίνητα, για να πάμε σε πόλεις για ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ.